Σύλληψη δύο ατόμων που δραστηριοποιούνταν στη λαθρεμπορία φαρμακευτικών σκευασμάτων και διαφόρων προϊόντων ηλεκτρονικού καπνίσματο και εξαρτημάτων κινητών τηλεφώνων, τα οποία στο σύνολό του θα απέφεραν στου δράστε το ποσό των 180.000 ευρώ από την παράνομη πώλησή του, έγινε στι 25 Μαου το μεσημέρι στην περιοχή τη Καβάλα από αστυνομικού του τμήματο Συνοριακή Φύλαξη Φερών τη Διεύθυνση Αστυνομία Αλεξανδρούπολη. Οι συλλήψει επιτεύχθηκαν στο πλαίσιο συντονισμένη επιχείρηση που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από του παραπάνω αστυνομικού, η οποία πραγματοποιήθηκε έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων. Πρόκειται για δύο αλλοδαπού σε βάρο των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και παράβαση του νόμου περί Εθνικού Τελωνιακού Κώδικα. Ειδικότερα κατά τη διάρκεια της επιχείρησης οι αστυνομικοί εντόπισαν αρχικά τον έναν από τους δράστες να κινείται με γιο ταχύ επιβατικό αυτοκίνητο στην Εγνατία Οδό και να μεταβαίνει σε χώρο στάθμευσης περιοχής της Καβάλας. Στη συνέχεια ο δράστης συναντήθηκε με τον δεύτερο κατηγορούμενο ο οποίος μετέβη στο σημείο με έτερο αυτοκίνητο και ακινητοποιήθηκαν από τους αστυνομικούς τη στιγμή που ο δεύτερος παρέδωσε στον πρώτο ένα σακίδιο που περιείχε 4.640 δισκία φαρμακευτικών σκευασμάτων, έναν ύψου ποσού ύψους 2.400 ευρώ κατά τις έρευνες που ακολούθησαν με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Ασφάλειας Καβάλας σε αποθήκες που χρησιμοποιούσε ο ένας από τους δράστες ως χώρους αποθήκευσης των λαθρέων εμπορευμάτων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 596 συσκευασίες και 20 δισκία φαρμακευτικών σκευασμάτων, 1686 κενές συσκευασίες κινητών τηλεφώνων, 1817 ηλεκτρικοί φορτιστές κινητών τηλεφώνων, 365 θήκες κινητών τηλεφώνων, 2624 και αναλώσιμα ηλεκτρονικού καπνίσματο. Επιπλέον, κατασχέθηκαν δύο οχήματα, καθώ επίση 700 ευρώ και τρία κινητά τηλέφωνα που βρέθηκαν στην κατοχή των δραστών. Οι συλληφθέντε θα οδηγηθούν στον Ισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολη, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Συνοριακή Φύλαξη Φερών.